Καλησπέρα σας. Έκκληση να σταματήσει η σπατάλη νερού απευθύνει η ΔΕΙΑΛ, καθώς ήδη η κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης τις τελευταίες ημέρες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με την ανομβρία δημιουργεί πρόβλημα έλλειψης νερού σε πολλές περιοχές. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ, Παναγιώτης Βάλεσης, μιλώντας στον Έολο, υπογραμμίζει ότι μέχρι στιγμής, πέρα από κάποια μεμονωμένα προβλήματα, δεν υπάρχει μεγάλο θέμα με τη λειψιδρία. Ωστόσο, εφιστά την προσοχή των πολιτών να αποφεύγουν την αλόγιστη κατανάλωση νερού. Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Παρασκευάς Φιντανής απαντά στις καταγγελίες των κατοίκων του οικισμού Καυκάρα στην Αγία Παρασκευή, που είχαν μείνει χωρίς νερό για 4 περίπου μέρες, ότι το πρόβλημα έχει εξομαλυνθεί και πως αυτή η αναστάτωση προέκυψε από εργασίες που γίνονται για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης. Κάποια νησιά έχουν μπει ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Σε ό,τι αφορά τη Λέσβο, μέχρι σήμερα που μιλάμε, θεωρώ ότι είμαστε αρκετά καλά. Με την έννοια ότι και η πόλη και το Πλωμάρι και ο Μόλυβος, η Πέτρα έχει κάποια προβλήματα γενικά, όμως οι τουριστικές περιοχές που δέχονται, αν θέλετε, και την περισσότερη πίεση λόγω του πολύ κόσμου που έχει έρθει και αναμένουμε ακόμα να έρθει, σε γενικές γραμμές, μέχρι σήμερα τουλάχιστον είμαστε καλά. Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα, όπως είναι στον Πολυχνίτο, όπως είναι στη Γέρα, τα οποία προσπαθούμε, καθημερινά είμαστε σε πόλεμο, θα έλεγα, να δώσουμε λύσεις όσο αυτό είναι ανθρωπίνως δυνατό. Μέτρα, ουσιαστικά, μέτρα έχετε λάβει κάποια μέτρα, σκέφτεστε να λάβει. Τα μέτρα τα οποία μπορεί να λάβει η ΔΕΙΑ είναι να βοηθήσει, παραδείγματος χάρη, με τη μεταφορά νερού με βιτιοφόρα και για την εποχή που μιλάμε. Απλά πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός και να προγραμματίσεις που έχεις θέμα, τι θα κάνεις από το Σεπτέμβριο και μετά για τον επόμενο χρόνο. Όπως παραδείγματος χάρη, πέρυσι ο Μόλυβος αντιμετώπισε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σχεδιάστηκε όμως και υλοποιήθηκε πάρα πολύ γρήγορα ένα τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΛ. Ένα έργο με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο Μόλυβος να μην έχει κανένα πρόβλημα. Να προγραμματίσεις γεωτρήσεις, να γίνουν στο χρόνο που πρέπει, να βρεις νερό, να είναι πόσιμο το νερό και γενικότερα να κάνεις το σχεδιασμό αυτόν από το Σεπτέμβριο μέχρι γερή να είμαστε του χρόνου, ούτως ώστε να μπορέσεις να διορθώσεις ή να επέμβεις σε προβληματικές περιοχές. Έχουμε λάβει πολλές καταγγελίες τελευταία και για την Αγία Παρασκευή και συγκεκριμένα για την περιοχή Καυκάρα, που υπήρχε, δεν είχαν νερό οι κάτοικοι. Σαν ΔΕΙΑΛ, τι απαντάτε? Στην Αγία Παρασκευή εκτελείται ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο είναι η αλλαγή των δικτύων, το οποίο έχει ολοκληρωθεί περίπου στο 50%. Θα σας τα πει και ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών. Το πρόβλημα στην συγκεκριμένη περιοχή είναι ότι το δίκτυο αυτό είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι περίπου της δεκαετίας του 60, με σιδηροσωλήνες και εν συνεχεία με αμιαντοσωλήνες. Οπότε όταν γίνονται όταν υπάρχουν βλάβες, δεν είναι ορατές, αργούν να βρεθούν και οπωσδήποτε έχεις μια... χάνεις νερό. Εντάξει, αυτό θα έχει επίπτωση σε όλο το δίκτυο. Το τρίμερο που όντως αντιμετωπίσαμε πρόβλημα, δεν είχε να κάνει μόνο με αυτό, είχε να κάνει με τις διακοπές που πολύ συχνά γίνονται στη ΔΕΗ. Δεν πήραν μπρος τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη που δίνουν ρεύμα μετά στις γεωτρήσεις, σταματήσαν να λειτουργούν και δημιουργήθηκε όλο αυτό το πρόβλημα, το οποίο σε ένα βαθμό το εξομαλύναμε. Στην Αγία Παρασκευή η ΔΕΙΑΛ
κατασκευάζει ένα σημαντικό έργο. Είχε κατασκευάσει πριν 4-5 χρόνια το εξωτερικό υδραυλικό και τώρα συνεχίζει και κατασκευάζει το δίκτυο της αποχέτευσης μέσα στο χωριό και αντικαθιστά τα δίκτυα ύδευσης. Θέλω να σας πω ότι η Αγία Παρασκευή διέθετε ένα πολύ παλιό δίκτυο ύδρευσης. Αποτελούμε από τις υδροσωλήνες, οι οποίες είχαν πάρα πολλές διαρροές και έχουν διαρροές. Στο τμήμα του χωριού που δεν έχουμε αλλάξει το δίκτυο, υφίστανται διαρροές. Η δυσκολία σε εμάς είναι πάντα ότι όταν γίνει μια βλάβη στο παλιό δίκτυο, δύσκολα την εντοπίζουμε, διότι δεν βγαίνει στην επιφάνεια το νερό. Είναι υπόγειο, κινείται υπόγειο μέσα στην αποχέτευση και στα παλιά γκέρτια που υπάρχουν ακόμα σε αυτό το τμήμα που δεν έχουμε αντικαταστήσει. Οπότε δυσκολευόμαστε να εντοπίσουμε τις διαρροές και υπάρχει ένα χρονικό διάστημα. Η κατάσταση θα εξομολυνθεί όσο προχωράμε και όσο κατασκευάζουμε δίκτυο καινούριο, καταργώντας το παλιό δίκτυο με το καινούριο δίκτυο, το οποίο είναι απόλυτα στεγανό. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί. Ούτως ή άλλως μένει άλλα 5 χιλιόμετρα ακόμα να κατασκευάσουμε. Όταν κατασκευαστεί, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα σημαντικό πρόβλημα. Τώρα η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί. Έχει εξομαλυνθεί τις τελευταίες 2 μέρες. Έχει εξομαλυνθεί. Εν πάση περιπτώσει, μένουν κάποια σημεία ακόμα να δούμε. Στη συνέχεια είναι άνθρωποι της υπηρεσίας επάνω και βλέπουν τι άλλες παρεμβάσεις θα κάνουν. Σημαντικό θέμα είναι η άρδευση που γίνεται σε πολλά χωριά και επίσης η ποσότητα νερού που πηγαίνει στη κτηνοτροφία. Αν υπάρχουν στα χωριά εναλλακτικές ιδιότητες, όπως ας πούμε στην Αγία Παρασκευή, υπάρχει η ιδιότητα των μήλων που έχουμε δώσει για να φορτώνουν οι κτηνοτρόφοι από εκεί. Να μην παίρνουν από το νερό του χωριού, να πηγαίνουν να παίρνουν από τα σημεία που υποδεικνύουν εκεί οι τοπικοί πρόεδροι και να μην παίρνουμε το νερό του χωριού που πάει για την χρησιμοποίηση για πόσιμο νερό και για τις άλλες ανάγκες που χρειάζονται τα σπίτια.